Φύγε από εδώ, μπρο. Τι έπαθα, τι έπαθα, δεν βλέπω. Ω, κάτι μου κάνει damage, κάτι μου κάνει. Τι είναι αυτό? Omega Ultimate Volatile Carnotaurus. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο επεισόδιο Arc Omega Ragnarok. Yay. Λοιπόν, θα κάνουμε πολλή δουλίτσα σήμερα, αλλά θα κάνουμε και πολλά tames. Omega. Ναι. Λοιπόν, έβαλα τα γκάτσα όλα σε Gavager. Δεν θυμάμαι τώρα στο προηγούμενο επεισόδιο, ίσως δεν το έδειξα. Νομίζω, ναι, δεν το έδειξα. Κλωνοποιήσαμε το ένα γκάτσα που είχαμε. Είχαμε ένα γκάτσα που παρήγαγε element. Φτιάξαμε cloning chamber στο προηγούμενο επεισόδιο και κλωνοποιήσαμε όλα τα γκάτσα. Έχω 1530 element. Είναι πολλά. Λοιπόν, πάμε λιγάκι πάνω έτσι εντάχει να σας δείξω. Έχουμε εδώ και τα φυτά, είπαμε γύρω γύρω. Και παράγουν μπόλικα φυτά. Ναι, αυτά τα φυτά είναι το αγαπημένο φαγητό από τον γκάτσα. Γι' αυτό το έχουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα έχουμε force field. Έτσι δεν πολύ φαίνεται, να το. Έχουμε force field, το έχω μεγαλώσει τέρμα. Το μεγάλωσα τέρμα, διότι ναι, συνέχιζαν και κάνανε damage τα ζώα στο σπίτι μου, οπότε λέω δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ 6 γκάτσα σε Gavager. Θα μου πεις, Ρελία, τι είναι το Gavager? Τι είναι το Gavager, δεν έχεις δει καμία από τις προηγούμενες σειρές? Το Gavager είναι ένα αντικείμενο εδώ, το AlphaTaf, που ουσιαστικά βάζεις το γκάτσα πάνω στο Gavager και μετά του πατάς Start Feeding. Τώρα εδώ έχει Stop Feeding, ναι, και ουσιαστικά το ταΐζει με μεγαλύτερο efficiency, οπότε το γκάτσα παράγει περισσότερα υλικά. Ναι, βγάζει περισσότερα γκάτσα crystals, αυτό. Τώρα έχουμε τις εξής δύο επιλογές. Είτε βάζουμε φαγητό μέσα στο Gavager, το οποίο χωράει πάρα πολλά και δεν έχει όριο weight, και το Gavager λίγα λίγα τα βάζουμε στο γκάτσα. Είτε εμείς τώρα, επειδή έχουμε modded γκάτσα και έχουν ήδη πάρα πολύ weight, μπορούμε να βάλουμε τα φαγητά απευθείας μέσα στα γκάτσα και είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, έχω ήδη σετάρει εγώ ένα τέτοιο εδώ, το οποίο παίρνει από το Gardener όλα τα white trap και τα βάζει μέσα σε όλα τα γκάτσα, τα μοιράζει ίσα και δίκαια. Άμα δούμε εδώ τώρα, όλα τα γκάτσα έχουν, δεν είναι πάρα πολλά, γιατί τα φυτά δεν συνεχίζουν να παράγουν όταν δεν παίζεις, όταν είσαι offline, οπότε ναι, δεν έχει πάρα πολλά, αλλά δεν πειράζει. Εντός της ημέρας εγώ το κάνω αυτά μερικές φορές, οπότε είδατε έχουμε μαζέψει πάνω από 1000 elements. Ναι, και γεμίζει αυτό. Τα γκάτσα παράγουν και διάφορα, βγάζουν διάφορα πράγματα και εκτός από dust. Ναι, έχω μαζέψει και εδώ λίγο dust, δεν το έχω μετατρέψει όλο σε element. Και έχω 5 volt γεμάτα με πράγματα. Γεμάτα με πράγματα. Γεμάτα, ναι, όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε grind, οπότε είπα να μην φτιάξω grinder, τσάμπα λεφτά, τσάμπα κόπος. Γιατί να φτιάξουμε grinder, θα φτιάξουμε κάτι καλύτερο από grinder. Αυτό εδώ, Matter Manipulator, είναι πάρα πολύ ακριβό, αλλά βγήκα χθες και μάζεψα όλα τα υλικά που χρειάζεται. Νομίζω μας λείπει το polymer. Μόνο, ναι, μας λείπουν 3000 polymer. Ναι, θα πάμε μια βολτίτσα να τα μαζέψουμε. 500 element, πάρα πολύ. Και 25.000 μέταλλα, αλλά πήγα χθες και τα μάζεψα και τα βάλα και ψήθηκαν. 3.000 polymer. Πάμε να τα μαζέψουμε. Ονοματάκια. Το Meltdown Pteranodon. Meltdown. Meltdown Pteranodon ονομάστηκε Φούρνος. Και το Metal Pteranodon ονομάστηκε Iron Ptera. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ονόματα και θα βάλουμε μόνο το αυτό εδώ πίσω, γιατί το φούρνο θα το χρησιμοποιήσουμε για να πάμε να μαζέψουμε. Δεν έχω σάντλ, έχω σάντλ, απλά δεν το έχω σε αυτόν. Τέρα, ναι, θα το χρησιμοποιήσουμε το φούρνο για να πάμε να μαζέψουμε organic polymer. Ναι, για πάμε. Για πάμε πάλι. Αυτό εδώ. Oh yes, έχουμε τα υλικά.
Μαζέψαμε χαλαρά όλο το polymer. Όλο λέω. Το polymer. Και να το. Έκανε save, μάλλον σερβ, γι' αυτό άργησε να μας το δώσει. Λοιπόν, έχουμε τέτοιο. Antimatter Manipulator. Πού θα το βάλουμε? Θα ήθελα να το βάλω εδώ στο κέντρο, να φύγει αυτό εδώ που ψήνουμε και να μπει εδώ. Αλλά αυτό θα το κάνω εγώ εκτός κάμερας με την ησυχία μου σιγά σιγά. Οπότε, για την ώρα θα το ακουμπήσουμε κάπου εδώ. Πάρα πολύ ωραία, το έχουμε ξαναδεί. Ανάβουμε, κλείσει εσύ. Και κάνει αυτά τα πολύ ωραία εφέ. Να κλείσω το πάλι. Άναψε το. Οπ. Μαγευτικό. Αυτό εδώ είναι πολλά σε ένα. Πάρα πολλά σε ένα. Ναι. Είναι και grinder, να κάνεις grind, γκρου-γκρου. Είναι και chemistry. Είναι και conversion, να κάνεις διάφορες μετατροπές. Μαγειρεύει. Φτιάχνει χρώματα. Φτιάχνει element. Τι είναι αυτό? Α, fabricator για τέτοια. Είναι φούρνος, ψήνει μέταλλα, είναι grinder και ψήνει και κρέατα. Και μαγειρεύει ενός ακύμπλης και τέτοια. Ναι, αυτά όλα κάνει. Λοιπόν, θέλω να πάρω όλες τις σαβούρες που μου έχουν βγάλει τα γκάτσα και να τα κάνω grind. Θα μας πάρει πολύ και η ώρα γιατί χωράνε 600 τα volt και αυτό εδώ χωράει 300 μόνο. Αλλά σιγά σιγά το κάνουμε. Λοιπόν, επειδή έχει πάρα πολλά πράγματα, αν πατήσω να τα κάνω grind, θα κάνει έναν εκοφαντικό θόρυβο, έναν πάρα πολύ δυνατό θόρυβο. Θέλετε να σας δείξω πόσο δυνατό θόρυβο θα κάνει? Κλείστε όλοι τα αυτιά σας, χαμηλώστε τα ηχεία σας και να σας δείξω, να ακούσετε λίγο πόσο θόρυβο κάνει. Τα έχετε χαμηλωμένα όλα? Εντάξει, το περίμενα λίγο πιο δυνατό το θόρυβο, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, organic polymer πήραμε πίσω μπόλικο. Μπορώ να πω πολύ περισσότερο από όσο χαλάσαμε για να το φτιάξουμε αυτό το μηχάνημα. Και γενικά, ναι, πήραμε πίσω πάρα πολλά υλικά. Θα τα πάρω όλα να τα βάλω πουθενά ακόμα. Φέρε και τα υπόλοιπα από εδώ. Και βάλ τα όλα εδώ. Υπάρχει τρόπος, άμα κάνεις enable grind on activation, απλά το κλείνεις και το ξανανοίγεις και τα κάνει grind αθόρυβα. Λοιπόν, φέρε και τα υπόλοιπα. Ωραία, τώρα αυτό το vault είναι άδειο και τα έχουμε όλα grindarισμένα. Θα τα βάλω όλα εδώ. Και παίρνω από το δεύτερο vault και θα κάνω το ίδιο πράγμα και για τα 5 volt. Κλείνω, ανοίγω, παίρνω. Δεν τα κοιτάω καν, δεν ανοίγω καν το inventory. Τα παίρνω από εδώ. Τα βάζω εδώ. Κλείνω, ανοίγω, τα παίρνω από εδώ, τα βάζω εδώ. Αυτό εδώ τώρα τέλος, άδειασε. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, τέλος. Τα κάναμε όλα και συμφέρουμε. Και μάλιστα χωράνε όλα σε 2 volt. Εκεί που είχα 5, χωράνε όλα σε 2 volt. Όλα τα γκραντερισμένα υλικά. Δυστυχώς αυτά με τα νερά δεν γίνονται grind. Τα σακουλάκια και τα τέτοια. Ωραία, semantic paste. Κοίτα εδώ. Και electronics και crystal και fiber και hide. Λίγο flint έτσι για το αυτό. Άπειρο μέταλλο. Κοίτα εδώ, organic polymer. Ναι, δεν γίνεται παιδιά να τα έχουμε σε ντουλάπια όλα αυτά. Είναι πάρα πολλά υλικά. Κοίτα εδώ, wood και τέτοια. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φτιάξουμε dedicated storage. Έτοιμα τα dedicated storage. Πάνε έτοιμα. Βάλαμε μόνο τα υλικά τα οποία παίρνουμε όταν κάνουμε grind τα πράγματα που δίνουν τα γκάτσα. Μόνο αυτά, τίποτα άλλο. Ναι. Έχουμε 1, 2, 3 volt. Εδώ είναι μόνο... Αυτά δεν γίνονται grind, αυτά ξέχνατα. Ναι. Έχουμε 1 volt γεμάτο και 1 volt μισό. Όλα αυτά... Μαζί με ό,τι έχουμε εκεί πέρα που ταιριάζουν, θα μπουν εδώ. Άμα κάνω εγώ consolidate, θα πάει και θα τα πάρει και θα τα βάλει όλα εδώ μέσα. Ναι, κοίτα εδώ πόσο πολλά πράγματα. Θα το κάνουμε αυτό για όλα αυτά. Οπότε σίγουρα θα διάσουν αυτά 2 volt και θα πάρει και από τα κουτιά τα μέσα μερικά υλικά. Πάρα πολύ ωραία. Ρε, έχουμε πάρα πολλά υλικά. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Γίνεται πολύ μεγάλος χαμός. Ωραία, λοιπόν... πάρα πολλά υλικά. Τα βόλτα αυτά λογικά είναι άδεια, μπορούμε να τα σηκώσουμε. 0, 0,
140 εδώ είναι τα... Λοιπόν, αυτά δεν τα θέλω. Θα τα αφήσω επίτηδες σε σακουλάκι. Ηλία σακουλάκι. Θα τα αφήσω επίτηδες σε σακουλάκι για να λήξει αυτό σε 2 ώρες, ε. Γιατί δεν τα θέλουμε. Ναι, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή τη λουζιέρα ίσως τη βάλω εκεί στη γωνία. Αρχικά σκεφτόμουν για το κέντρο, αλλά τώρα στο κέντρο βάλαμε αυτά. Και... Ναι. Όχι, καλά είναι, καλά είναι, καλά είναι, ναι. Ωραία, οπότε πρέπει να είναι άδειο και αυτό, γιατί αυτό είχε μόνο stone και flint μέσα. Οπότε τώρα είναι άδειο. Δεν έχουμε ούτε stone ούτε flint, τα έχουμε όλα εκεί. Εδώ είχε wood thatch fiber και αυτό άδειο, γιατί και αυτό όλα έχουν μπει εκεί. Εδώ πρέπει να έχει λίγα πράγματα, έχουν μείνει τα keratin και τα διάφορα άλλα. Και εδώ πέρα έχουν μείνει όλα αυτά. Ναι, θα δω εγώ τι θα τα κάνω, θα φτιάξω ίσως μερικά dedicated να τα βάλω εδώ, που θα κάνω πικά από αυτά τα δύο που είναι άδεια. Και θα βάλω εδώ 3-4 dedicated και θα μοιράσω τα υπόλοιπα υλικά. Ναι, κάπως έτσι. Και... Ναι, θα δω, θα δω. Τέλος πάντων. Έχουμε και ένα ψυγείο εδώ με στη μέση, το οποίο ήταν εκεί μέσα και το έβγαλα. Αλλά όλα αυτά εγώ μπορώ να τα φτιάξω για εκτός κάμερας. Πάμε να κάνουμε πάρα πολλά tames. Αυτό εδώ το Ultimate Taming Pteranodon το κάναμε tames στο προηγούμενο επεισόδιο. Θα το χρησιμοποιήσουμε σήμερα, αλλά θέλω να το κλωνοποιήσω. Γιατί αν τύχει να το χάσουμε, μετά δεν θα έχουμε τα αυγά του και τα χρειαζόμαστε. Οπότε θα πάρουμε τον κλόνο σήμερα βόλτα. Ωραία, πριν βαρέσουμε το ζώο που θέλουμε να ρίξουμε unconscious, θα ήθελα να δοκιμάσω τι κάνει αυτό το πτερανόντον. Σε ένα μικρό ζώο σχετικά. Πάμε εδώ. Απλό κλικ. 2.700 damage και πάνω από 19.000 torpor. Ωραία. 2.700 damage. Και πάμε να βρούμε τώρα τον δηλοφόσαυρο που θέλουμε να κάνουμε tame. Όχι, μπερδεύτηκα. Ultimate Gamma Ray Packy. Ψάχνουμε Packy. Να το, εδώ είναι. Λοιπόν. Πόσο damage είπαμε ότι κάνουμε... Έχει 94.000, εντάξει. Το θέμα είναι μην με σκοτώσει. Θα βάλω healing potions και βαράω. Ωραία. Μου κάνει κάτι, του κάνω κι εγώ κάτι. Τι μου κάνει, πεθαίνω, πεθαίνω, φεύγω. Καλέ, κάνει heal. Παιδιά, κοίτα εδώ πόσο... Φύγε, πέσε. Πέσε. Πέσε, έπεσε. Παιδιά, κάναμε 191.000 torpor χωρίς να ξοδέψουμε ούτε ένα βελάκι. Επίσης, βλέπετε το food drain multiplier 6. Πέφτει το φαγητό του πιο γρήγορα, επειδή έχω taming πτερανόντων και το taming πτερανόντων ρίχνει το φαγητό στα wild zoa για να γίνονται tame πιο γρήγορα. Λοιπόν, θέλει 3 ultimate cosmic kibble. Λοιπόν, Ultimate Cosmic Kibble 3. Πάρ' τα φάτα γίνε. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο tame. Κάπου εδώ έχει έναν δηλοφόσαυρο. Νομίζω τον βλέπω. Που είναι Ultimate Nature. Ultimate Tsunami, ναι. Πώς θα γίνει η δουλειά τώρα. Τι έχω πιάσει. Ultimate Tsunami, μπράβο. Έλα βόλτα μαζί μου. Λοιπόν, είχε πολλά πράγματα εκεί, οπότε θα πάμε κάπου αλλού να τον αυτόσουμε. Κάπου που να μην έχει τόσα πράγματα ίσως. Ναι, αν μας κάνει τσουνάμι... Ας μην μας κάνει τσουνάμι. Είναι λίγο μικρός ο χώρος εδώ πάνω. Αλλά αν καταφέρω να του ρίξω το net, θα είμαστε κομπλέ. Ρε, κάνει πολύ damage. Λοιπόν, όπλησέ το να το έχουμε έτοιμο. Μπράβο. Και βάρα. Βάρα. Ου, χαλαρά, χαλαρά, χαλαρά. Χαλαρά, ηρέμησε. Ωραία, ωραία. Παιδιά, πολύ χρήσιμο αυτό το πτερανόντον. Δεν ξοδεύουμε βελάκια. Δεν ξοδεύουμε βελάκια. Είναι πολύ χρήσιμο, μπράβο. Θέλω να μου αφήσετε προτάσεις για ονόματα στο YouTube για αυτό εδώ το πτερανόντον. Που κάνει torpor.
Θέλω να βρω και ένα Omega τέτοιο, αλλά μέχρι να βρω Omega θα έχουμε το Ultimate Taming Pteranodon. Λοιπόν, ένα Nature Kibble. Ένα Ultimate Nature Kibble. Πάρ' το φάτο, γίνε. Λοιπόν, πάει και αυτό. Πού πήγε? Α, εδώ είναι ακόμα. Ωραία. Θα μας δίνει ωραία αυγουλάκια, είναι mail, θα το αλλάξουμε. Και πάμε στο τρίτο Ultimate. Ultimate Rampage Λιστρόσαυρος, εδώ. Rage είναι. Ωραία. Ψιλοήσυχα τα βλέπω εδώ τα πράγματα. Ναι, οπότε μάλλον μπορούμε να το κάνουμε εδώ πέρα. Δεν θα μου κάνει κάτι, απλά θα φύγει και θα το ψάχνω. Άρα το δένω. Έχει 46.000 health. Νομίζω το έχουμε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Και μπορώ να κάνω και κολοτούμπα που κάνει περισσότερο damage και περισσότερο torpor, αλλά δεν χρειάζεται. Λοιπόν, 2 Ultimate Rage Kibble. Παιδιά, τι ωραίο αυτό πτερανόντων. Γιατί δεν είχαμε νωρίτερα τέτοιο. Ultimate Rage... Ήρθε, δάγκωσε μία και έφυγε. Ultimate Rage Kibble. Ultimate Rage 1-2. Παιδιά, είδατε το Raptor τι έκανε. Τώρα κυνηγάει ένα γκαλιμάινος. Ωραία. Εδώ. Και πού πάει τώρα. Πού πα... Απλά έφευγε. Λοιπόν. Ναι. Τελειώσανε τα Ultimate Tame που θέλαμε να κάνουμε σήμερα. Και πάμε να κάνουμε Omega. Πολλά Omega. Έχω 4, 5 Omega, 6, δεν ξέρω. Πάμε να κάνουμε Tame Omega. Omega Reflective Direwolf. Κατηγορία Guardian. Νάτος. Για πάρε. Κάναμε τίποτα. Δεν πολύ νοιάζεται. Τι έπαθα πάλι. Τι λέει σιρήνα. Τι σιρήνα. Παιδιά δεν είναι. Κάτσε. Κάτσε και τώρα τρέχει, περίμενε. Τι είναι αυτό το. Τι είσαι εσύ. Ωραία. Α, ήταν η μίγα που μου την έκανε τη δουλειά. Το λύκος πού είναι. Έπαθε και ο λύκος τη σιρήνα και έφυγε. Λύκε, λύκε, είσαι εδώ. Εδώ είναι. Να το ρίξουμε ένα διχτή. Ένα διχτουλάκι. 3.500 damage. Πω πω καλά που διχτύπησε εμένα. Και πήγε στο πτερανόντονε. Λοιπόν, πάρε, πάρε, πάρε. Τι είσαι εσύ, τι είσαι εσύ. Έπεσα. Κοιμήθηκε. Το λύκος κάτσε. Γιατί κοιμήθηκε το πτερανόντον μου. Γιατί το πτερανόντον κοιμήθηκε. Hey! Είναι Γκόργον. Το πτερανόντον μου. Γκοργονιάστηκα κι εγώ τώρα. Περίμενε. Ρε δεν είναι αυτή η δουλειά που γίνεται. Κάτσε λίγο. Πέσαν κονσούς. Πού είναι τα ωμέγα βελάκια. Εδώ και όχι. Τα με τους φακέλους μου μέσα. Εδώ. Ρίχτω. Πόση ώρα λέει. 4, 3, 2, 1, κανένα. Δεν θα πάει μακριά. Έπεσε. Ωραία. Ουφ, ξύπνησε. Μπράβο. Εσένα ποιος σε κοίμησε. Συγγνώμη λίγο γιατί κοιμήθηκε. Παιδιά, ανίσταξε, δεν ξέρω. Είναι βράδυ, θα μου πεις, εντάξει, αλλά. Τι θέλεις εσύ τώρα, δεν έχω kibbles. Θέλει 3 Omega Guardian. Πάμε σπίτι να φτιάξουμε. Omega Guardian. 3. Πάρτα. Ωραία. Λοιπόν. Δεν γιατί είναι κόκκινο κάτι. Όπα! Φέρει γκάμα 5. Φύγε λίγο, μπορεί να φύγει. Δεν θέλω, θέλω να κάνω tame. Θέλω να κάνω tame. Άφησέ με ήσυχο. Τι έρχονται και άλλα πράγματα. Θέλω να κάνω tame λέω. Θέλει 3 kibbles. Θα του δώσω 3 kibbles. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια θα έλεγα. Λοιπόν, θα το δούμε σε λιγάκι.
Απλά έχουμε να κάνουμε άλλα δύο tames. Οπότε πάμε να τα κάνουμε και θα τα δοκιμάσουμε και τα τρία μαζί στο τέλος. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει ένα λικάκι που το θέλω πάρα πολύ. Για κάτσε να δούμε αν θα το βρούμε. Ωμέγα, Γκόργον, Direwolf. Κάπου εδώ, να το. Λοιπόν, θέλει προσοχή όμως. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ωραία. Τι του κάναμε? Του κάναμε λιγάκι τόρπορ. Ωραία. Έφυγε το crafting. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι Prime Cloner. Δεν ξέρω, αυτό μάλλον δεν επιτίθεται στα λικάκια. Ωραία, έφυγε και το explosive. Και τώρα έχει μείνει μόνο αυτό που θέλουμε. Αυτό κυνηγάει εμένα. Φύγε λίγο. Να είναι και prime αυτό και θα μας εμποδίσει τώρα με το λύκο που κάνουμε. Α, νομίζω ο λύκος το έφαγε. Ναι, βασικά εγώ το έφαγα, ο λύκος απλά το σκότωσε. Αυτό είναι άλλο, αλλά μπορεί να φύγει λίγο από τη μέση. Όχι, περίμενε. Αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε tame. Ωραία. Το έχω κάνει reload, δεν θυμάμαι. Δεν το έχω κάνει reload! Όχι! Πάλι καλά. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι έτσι, ο Omega Gorgon. Κλείς τον γκάμα. Ωραία. Πάρα πολύ εύκολα. Εκεί. Λοιπόν, να σιγουρευτούμε ότι δεν έρχεται κάτι. Δεν έρχεται κάτι, έτσι. Λοιπόν, θα πέσει μόνο του ή να το ρίξω άλλη μία? Θα έπεσε μόνο του. Λοιπόν, πόσα και τι? Τρία. Τρία mythical. Τρία omega mythical. Πάμε σπίτι να τα φτιάξουμε. Omega mythical. Α, τα είχαμε φτιάξει από την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο επεισόδιο, γιατί θέλαμε να κάνουμε tame ένα Omega Mythical και δεν προλάβαμε. Ωραία, ήταν για καλό, γιατί τώρα βρήκαμε ωραίο tame. Ήσυχα φαίνεται. Πολύ ήσυχα. Λοιπόν, αυτό εδώ θα είναι από τα αγαπημένα μου ζώα. Σας το λέω από τώρα. Omega Gorgon Direwolf. Θέλω προτάσεις για ονόματα στα σχόλια στο YouTube. Θα το ονομάσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Ο Μέγκα Μπούγκιμαν Πιτερανόντων. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάρτα. Έχει λίγο τόρπορ γιατί το είχα δοκιμάσει και προηγουμένως. Αλλά ήταν βράδυ και επειδή ήταν βράδυ δεν γινόταν εύκολα. Και τώρα γίνεται πολύ πιο εύκολα. Ωραία. Ίσως αν του ρίχνα ένα δίχτυ για να μην πέσει στο νερό, να είμαστε σίγουροι ότι θα πέσει κάπου που δεν θα έχει νερό. Φύγε από εδώ, μπρο. Τι έπαθα? Τι έπαθα, δεν βλέπω. Ω, κάτι μου κάνει damage, κάτι μου κάνει. Τι είναι αυτό? Omega Ultimate Volatile Καρνόταυρος. Δεν τρέχει. Κάνουμε κλωνοποίηση πάλι. Βγάζουμε ένα καινούριο. Και το όχι. Και κάνουμε τη δουλειά μας εδώ πάλι με το καινούριο. Δεν μας πειράζει. Ας το δω να το ξανακλωνοποιήσουμε αν χρειαστεί. Ωραία. Πάρε και αυτό το σάντλ. Και έχει 48 levels. Είχε και potion στο άλλο μέσα του, Πρέπει να πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από το inventory του. Βλέπει δύο item cash. Ωραία. Για να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε. Και βάλει τα όλα στο πτερανόντον μου. Ωραία. Τα πήρα. Πρέπει να έχει και potions μέσα. Είναι και η ταυτότητά μου. Είναι και το άλλο το saddle. Και μερικά potions. Ο Μέγκα Μπούγκιμαν Πτερανόντων. Λοιπόν, εδώ είναι. Τι με σκότωσε πριν? Explosion. Βασικά είναι όλα dead κάτω. Κάτι τα έχει ξεπαστρέψει όλα. Εδώ πέρα αυτό κοιμάται. Α, αυτό το Ultimate Volatile με είχε σκοτώσει πριν. Μάλιστα. Και τι είναι αυτό? Είναι καρνόταυρος. Έχει αφοσιωθεί σε κάτι. Οπότε μπορώ εγώ να κάνω τη δουλειά μου εδώ. Μάλλον. Δεν μπορεί ρε εσύ, αφού έπεσαν conscious.
Ωραία, πάμε πίσω. Πού ήταν τώρα, δεν ξέρω. Για πάμε πίσω. Δεν ξέρω, με έκανε κύκλο, χάθηκα. Κάπου εδώ. Για δείξε μου, εδώ. Ωραία, σιγά σιγά. Ωραία, προσπαθεί να φάει ένα ζώο που δεν τρώγεται. Κοιμήθηκε, λοιπόν. 3 Ultimate Nightmare Kibble. Φυσικά δεν τα έχω πάνω μου, έτσι. Ωραία, 3. Ωμέγα, 3 Ωμέγα Nightmare. 3 Ωμέγα Nightmare, πάμε σπίτι και ξαναρχόμαστε. Κοίτα εδώ τι έχω μαζέψει ρε. Πόση ώρα κάτσαμε εκεί, ένα λεπτό. Ωραία. Έτοιμα τα κύπλες, πάμε πίσω. Ωραία. Εντάξει είμαστε. Για φάτα. Τι είναι αυτά, ρε μου έρχονται πάνω μου πράγματα. Γίνε γρήγορα tame γιατί αρκετούς μπελάδες μας δημιούργησες. Ωραία. Μπες εδώ. Και πάμε για το επόμενο tame. Αρτσεντάς ψάχνουμε. Omega Companion. Αυτό εδώ. 1.000.000 τόρπορ. Πώς θα το κάνω εγώ 1.000.000 τόρπορ. Περίμενε. Έκανα λιγάκι. Και αυτό είναι companion, βγάζει κάτι, βγάζει minions. Ρε βαράει πάρα πολύ δυνατά. Ωραία. Α, του κάνουμε λίγο torpor έτσι. Και όταν ανέβει πάνω από το 75%, όταν πάει πάνω από τη μέση, τότε θα του ρίξουμε δίχτυ. Για να, όταν είναι να φύγει. Όταν είναι να φύγει, θα του ρίξουμε δίχτυ. Τώρα μας έρχεται, οπότε μας βολεύει αυτό έτσι όπως γίνεται. Α, ωραία, κάνει 4.700. Τι είναι αυτό που πέφτει. Α, κάνει spawn minions, golem. Τα οποία πέφτουν κάτω. Ωραία. Και θα έλεγα εδώ, αλλά έχει το rock drake. Πού να το κάνουμε. Πού να το κάνουμε. Πλησιάζει η ώρα. Πρέπει να βρούμε ένα σημείο. Μπορώ να... Περίμενε. Εσύ, εδώ πάνω, θα έρθει. Το βλέπω και άσπρισε. Του ρίξω άλλη μία. Για να κατέβω να κάνω reload. Γιατί νομίζω δεν έχω κάνει. Ωραία. Μόνο μη μου βγάλει γκόλεμ εδώ. Έχει βγάλει ήδη γκόλεμ. Δεν το πέτυχα. Έχει ήδη βγάλει γκόλεμ. Uno momento. Ωραία. Ρε πόσο δυνατά βαράει. Έλα κάτω. Έλα κάτω. Έλα κάτω. Λέω εντάξει θα φάω μία, δεν πειράζει. Ωραία. Μην βγάλεις κι άλλο γκόλεμ, έχεις αυτό που είναι κάτω. Ωραία. Μην βγάλεις άλλο. Μην βγάλεις άλλο. Έλα τέλειωνε. Έχουμε άλλη πολλή ώρα, έχουμε πολλή ώρα. Το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε. Μπράβο ρε πτερανοντονάρα. Πτερανοντονάρα. Τορποράρα. Άλλη μία. Φτάνει. Θα πέσει μόνο του, δεν θέλει άλλη. Τι είναι αυτό. Όχι. Θα πέσει. Έπεσε, έπεσε, έπεσε. Ουφ. Θέλει 4 Omega Summoner. 4 Omega Summoner. Βάρεσε πάρα πολύ δυνατά. 4 Omega Summoner. 4 Omega Summoner. Ωραία. 4 Omega Summoner Kibble. Ωραία. Λοιπόν, εδώ. Πάρτα. Πούντα. Νάτα. Ωραία. 4 Omega Summoner Kibble. Παιδιά, πάρα πολύ δυνατό μου φαίνεται αυτό. Δεν ξέρω. Εγώ για το λικάκι έλεγα ότι θα είναι πολύ δυνατό. Αλλά και αυτό μου φαίνεται πολύ δυνατό. Το θέμα είναι ότι υπάρχει τώρα ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε κάνει τόσο ωραία tames, αλλά δεν έχουμε χρόνο για να τα δούμε. Ναι. Θα έλεγα να μην τα δούμε τώρα. Γιατί θα αναγκαστούμε να τα δούμε. Θα αναγκαστούμε να τα δούμε πάρα πολύ εντάχει και δεν θα ήθελα. Οπότε ναι, να κλείσουμε το επεισόδιο κάπου εδώ. Και τα καινούργια tames Omega, γιατί είπαμε όλα τα Omega θα τα δοκιμάζουμε. Όλα τα καινούργια Omega
θα τα δούμε στην αρχή του επόμενου επεισοδίου. Αυτά εδώ. Στην αρχή του επόμενου επεισοδίου. Αν θέλετε να δείτε το επόμενο επεισόδιο live, ελάτε σήμερα στις 3 το μεσημέρι στο Twitch. Link για το Twitch κάτω στην περιγραφή. Και αφήστε προτάσεις για ονόματα κάτω στα σχόλια στο βίντεο. Ή ελάτε στο live να μου τα πείτε, αλλά μπορεί να είναι αργά, γιατί από το βίντεο θα τα πάρω τα ονόματα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Omega Boogeyman Terranodon, Omega Gorgon Direwolf, Omega Reflective Direwolf, Omega Companion Archentavis, και αυτό το είχαμε. Ναι. Και για το Taming είναι Ultimate, αλλά ήταν πάρα πολύ χρήσιμο σήμερα. Ultimate Taming Terranodon. Ναι, όλα αυτά θα τα ονομάσουμε και θα τα δοκιμάσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, subscribe αν είστε καινούργιοι στο κανάλι, κοινοποιήστε το βίντεο να το δουν και οι φίλοι σας, ό,τι θέλετε να μου πείτε μαζί με ονόματα για όλα αυτά τα ζώα, γράψτε το κάτω στα σχόλια και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!